Συνεχίζονται τα διπλωματικά και πολιτικά απόνερα από τη συμφωνία την οποία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι τρεις αγγλόφωνες χώρες συνομολόγησαν το σύμφωνο AUKUS, λέξη που προέρχεται από τα αρχικά τους, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η Αυστραλία θα αποκτήσει μέσα στα επόμενα χρόνια πυρηνοκίνητα υποβρύχια, τροποποιώντας το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Η Γαλλία, η συμφωνία της οποίας με την Αυστραλία για την κατασκευή 12 συμβατικών υποβρυχίων προϋπολογισμού περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ ακυρώνεται, χαρακτήρισε το AUKUS πισόπλατη μαχαιριά. Καλωσορίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες στον Ινδοειρηνικό. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους σε αυτή την προσπάθεια. Η Γαλλία ιδίως είναι ζωτικός εταίρος σε αυτό και τόσα άλλα ζητήματα που πάνε πίσω πολλές γενιές. Και θέλουμε να βρούμε κάθε ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη διατλαντική μας συνεργασία στον Ινδοειρηνικό και σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Γαλλία γνώριζε για την υπογραφή της συμφωνίας με την Αυστραλία. Είχαμε εμπλακεί πολύ στενά και είχαμε συνεργασία πριν από την ανακοίνωση με ηγέτες από τη Γαλλία για αυτή την αγορά. Τους είπαν τι θα συνέβαινε, τους είχαν πει πριν από την ανακοίνωση, ναι. Από την παράδοση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997, η Γαλλία είναι το μόνο ευρωπαϊκό έθνος που έχει σημαντικές εδαφικές κατοχές και μόνιμη στρατιωτική παρουσία στον Ειρηνικό.